Κατάμεστο χθες το βράδυ το Royal για την κοπή πίτας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, παράρτημα Δυτικής Ελλάδας. Ο νέος πρόεδρος του ΤΕΕ, Βασίλης Αϊβαλής, μίλησε για τις δυσκολίες του κλάδου στην Ελλάδα της κρίσης, ενώ προέβλεψε πως το 2017 θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο και λόγω του νέου ασφαλιστικού. Με τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις να γίνονται, αλλά και αυτές σιγά σιγά όπως αρμόζει στον καθένα. Και η καθημερινότητά μας όμως να γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Και όλα τα πρόσωπα που συναντούμε γύρω μας κάθε μέρα να είναι και πιο σκεφραπά. Η ανεργία να έχει χτυπήσει τον κλάδο μας για τα καλά και όσοι δουλεύουν να απασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ προκειμένου να εξασφαλίσουν τι, τα απολύτως απαραίτητα. Και ίσα ίσα και αν να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, τα αεροπλάνα από το Βενιζέλος φεύγουν για ξένους τόπους, γεμάτα από επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας και επιστρέφουν άτομα. Συνδιαμορφώνεται από τις αποφάσεις και τις πράξεις των ανθρώπων. Επομένως, όλοι εμείς και ο καθένας μας ξεχωριστά έχει το δικό του μερίδιο στην συνδιαμόρφωση του άλλου. Άλλος μεγαλύτερο και άλλος μικρότερο. Η κρίση που βιώνουμε δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι και κοινωνική και πολιτική και κρίση θεσμών. Η εκδήλωση έκλεισε με τη συγκινητική στιγμή της βράβευσης του απερχόμενου Προέδρου Θανάση Γιαναδάκη από τον Πρόεδρο και τα μέλη της νέας Διοικούσας Επιτροπής του οργάνου.